Η αναμετάδοση της 92ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ κατέγραψε τη χαμηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία της, καθώς βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση σε σύγκριση με τον περασμένο χρόνο, έχοντας συγκεντρώσει μόλις 23,6 εκατομμύρια τηλεθεατές της ΗΠΑ, όπου μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Το 2019, η βραδιά των Όσκαρ, των πλέον δημοφιλών κινηματογραφικών βραβείων του Hollywood, είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον 29,6 εκατομμυρίων τηλεθεατών, έπειτα από ένα ιστορικό χαμηλό 26,5 εκατομμυρίων έναν χρόνο πριν. Το γεγονός πως η φετινή τελετή κράτησε πάνω από 3,5 ώρες ενώ την ίδια στιγμή το περιεχόμενο κρίθηκε από πολλούς ως άνευρο και βαρετό φαίνεται πως συνέβαλε κατά πολύ στο μειωμένο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Επίσης, αν και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποφασίστηκε να μην υπάρχει ένας βασικός οικοδεσπότης, με την ελπίδα να επαναληφθεί η επιτυχία του 2019, η πραγματικότητα ήρθε να διαψεύσει στους ευσεβείς πόθους των οργανωτών αφού οι εμφανίσεις και τα αστεία των οικοδεσποτών σχολιάστηκαν ως απογοητευτικά. Σύμφωνα με την Washington Post, οι μουσικές ερμηνείες, μεταξύ του Ράντι Νιούμαν και του Έλτον Τζον, δεν διαφοροποιήθηκαν από τις υπόλοιπες βραδιές των Όσκαρ που μπορέσαμε να δούμε τις τελευταίες 2 ή 3 δεκαετίες. Η τηλεθέαση των βραβείων, που το 2014 ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια τηλεθεατές, συνέχισε την καθοδική πορεία της τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, σε αντίθεση με άλλες τελετές βραβείων, όπως οι Χρυσές Σφαίρες και τα Γκρέιμι. Τέλος, τα Όσκαρς επικρίθηκαν φέτος από πολλούς, καθώς πολλοί αποδοκίμασαν την έλλειψη εθνικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας στις υποψηφιότητες, όπως και την απουσία γυναικών στην κατηγορία των σκηνοθετών.